Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχηθώ στους νεοεισερχόμενους στο Δημοτικό Συμβούλιο καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι στην προηγούμενη τετραετία υπήρξε μια καλή πορεία και συνεργασία που αυτό αποβαίνει τελικά προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα καταβάλουμε προσπάθεια να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο το ήδη αναβαθμισμένο Δημοτικό Συμβούλιο κατ' ομολογίαν πολλών. Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίου λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έχει όνομα και πρέπει αυτό να το κρατήσουμε και το αναβαθμίσουμε. Και αυτό αφορά όλους μας βεβαίως. Δεν αφορά ούτε τον Πρόεδρο, ούτε τον Δήμαρχο, ούτε κάποιον συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο. Αφορά το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Σας εύχομαι λοιπόν καλή θητεία και θα καταβάλουμε όλη προσπάθεια να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για αυτή την πόλη. Παρακαλώ πολύ τον Προεδεύοντα να ξεκινήσει τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Επιτρέψτε μας να σας καλωσορίσω στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Ήλιον με τη νέα σύνθεση. Σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, το 3852 του 10 και την εγκύκλιο 43 της 6 Αυγούστου του 2014 από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται για την ειδική συνεδρίαση, δηλαδή δεν συζητάται άλλο θέμα πλην των αναγραφόμενων στην ημερήσια διάταξη. Η ειδική γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, όπως απαιτεί η εγκύκλιο, ορίζεται η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου, η κυρία Ανθή Σταμούλου. Ξεκινάμε με την ανάδειξη Προέδρου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Υποψήφιος πρέπει να προέλθει από την παράταξη της πλειοψηφίας. Από την παράταξη Δημοκρατικής Συνεργασίας. Πρόταση για υποψήφιο Πρόεδρο. Προτείνουμε για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημήτρη Κουκουβίνο. Υπάρχει άλλη πρόταση? Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Η παράταξη της πλειοψηφίας ψήφισε και ομόφωνα με 25 ψήφους αναδεικνύει υποψήφιο για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Δημήτρη Κουκουβίνο. Από την Δημοτική Ισοπολιτεία, την παράταξη της Μίζωνος μειοψηφίας. Παρακαλούμε αν υπάρχει πρόταση για τη θέση του Αντιπροέδρου. Ναι. Ναι, για μας είναι ο Αντώνης ο Κακούρης. Υπάρχει άλλη πρόταση? Όχι. Η παράταξη της Μίζωνος μειοψηφίας ψηφίζει ομόφωνα τον κύριο Αντώνη Κακούρη και προτείνει ως αντιπρόεδρο, υποψήφια αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Από τις άλλες παρατάξεις, η παράταξη της Αλληλέγγυας Πόλης προτείνει κάποιο μέλος της για γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, τον Θανάση, τον Τσακανίκα. Ο κύριος Τσακανίκας από την Αλληλέγγυα Πόλη. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει κάποια πρόταση? Όχι, δεν έχουμε πρόταση εμείς. Δεν συμμετέχουμε έτσι κι αλλιώς σε Προεδρείο, από ποια θέση κι αν είμαστε. Ευχαριστούμε την κυρία Τσίτσου. Ο κύριος Κουτσιανάς από το Αριστερό Σχήμα Ηλίου. Δεν έχουμε κάποια άλλη πρόταση για τη θέση του γραμματέα. Βέβαια, η άποψή μας είναι ότι είναι ένας ρόλος με βάση την εγκύκλιο, ο οποίος είναι απολύτως διακοσμητικός, αλλά δεν έχουμε άλλη πρόταση. Ως επικεφαλής της ΑΝΕΚΠΗ, κύριε Ξενάκη, επειδή είστε εσείς μόνο, έχετε τη διάθεση να θέσετε υποψηφιότητα? Όχι, δεν θα θέσω υποψηφιότητα. Ευχαριστώ. Παραμένει λοιπόν από τις παρατάξεις Ελάσσονος μειοψηφίας η πρόταση του κυρίου Αθανάσιου Τσακανίκα, προερχόμενο από την Αλληλέγγυα Πόλη. Από εμάς όχι, δεν δέχομαστε. Άρα θα προχωρήσουμε με ψηφοδέλτια. Να ψηφίσουμε από τους υποψηφίους με σταυροδοσία τα τρία ονόματα. Ζητάμε λίγο χρόνο να φτιάξει η ειδική γραμματέα ψηφοδέλτια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ισχύα. Σας μοιράζει η ειδική γραμματέα στα ψηφοδέλτια. Θα ακούτε ένα-ένα στο όνομά σας και παρακαλώ να προσέρχεστε, να το ρίχνετε, να ψηφίζετε στην κάλπη. Υπάρχει και παραβάν για διευκόλυνσή σας, εάν χρειαστείτε. Μοιράζεται και λευκό. Μπορείτε να βάλετε σταυρό στον υποψήφιο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή όχι. Είπαμε και σταυρό σε όλα, για να μην υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
Ωραία, για να διευκολύνουμε με τη σειρά που κάθεστε, θα εκφωνήσουμε και θα παραδίδετε στην κοπέλα ένα ψηφοδέλτιο. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, Πατσούρης Διονύσιος. Τους έχω μάθει να τρέχουνε. Έλα, πάμε, εντάξει, βάλει για αυτό, επόμενο. Μιλιώνει Παναγιώτα. Μιλιώνει Παναγιώτα, Βασιλόπουλο. Α, Μιλιώνει, την είπαμε. Ποιος πάει. Λέγε του. Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος Δημήτριος. Γκόνης Χρήστος. Βέργος Ιωάννης. Γαλούνης Δημήτρης. Κοκονάκης Αριστίδης. Κουμαραδιός Γεώργιος. Δεν βλέπω καλά, συγγνώμη. Φερεντίνος Γεώργιος. Αποστολόπουλος Δημήτρης. Μπατσής Χρήστος. Τσακανίκας Θανάσιος. Κάβρος Κωνσταντίνος. Γρετσίστα Ελένη. Κανελόπουλος Γεώργιος. Παταγιάς Παντελεήμων. Κακούρης Αντώνης. Δαλαμάκας Δημήτρης. Καούκης Χαρόλαβος. Φεγγερός Βασίλειος. Μίχος Πέτρος. Κόχυλας Εμμανουήλ. Τσίσου Σταυρούλα. Χρόνης Γεώργιος. Κουτσιανάς Παναγιώτης. Ξενάκης Νίκος. Τσιμόγιανης Άρης. Φραγκάκης Γιώργος. Δεύτερος Θεοδωρός. Γκόγκος Κωνσταντίνος. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος. Ζέρβα Μαρία. Λιάσκος Ευάγγελος. Αλεβίζου Ανδριάννα. Λιώσης Γεώργιος. Βομπυράκη Νικολέτα. Κουκουβίνος Δημήτριος. Μαρκόπουλος Φώτης. Λικούδη Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα και ο Προεδρεύων. Έχει ψηφίσει. Κύριοι συνάδελφοι, ίδια διαδικασία. Μοιράζουμε ψηφοδέλτια αντιπροέδρου. Βάζετε για να είμαστε όλοι εντάξει ένα σταυρό, εάν στηρίζετε την υποψηφιότητα του κυρίου Κακούρη. Αλλιώς λευκό. Αλλά και σταυρό να μην υπάρχει. Όχι, και σταυρός να μην υπάρχει. Εντάξει, προσμετράτε, αλλά. Παράλληλα, η γραμματεία προχωρά στην καταμέτρηση των ψήφων για τον πρόεδρο, έτσι μέχρι να είστε έτοιμοι, συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ψηφοφορία για τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, με 25 ψήφους υπέρ, ο Δημήτρης Κουκουβίνος, 14 λευκά και 2 άκυρα καταμετρήσαμε. Προχωράμε στην ψήφιση του αντιπροέδρου. Λοιπόν, μαζεύουμε, ξεκινάμε να βοηθήσουμε όπως κάθεστε πάλι. Χαραλαμπόπουλος, Πατσούρης, Μιλιώνη, Βασιλόπουλος, Γκόνης, Βέργος, Γαλούνης, Κοκονάκης, Κουμαραδιός, Φερεντίνος, Αποστολόπουλος, Μπατσής, Τσακανίκας, Κάβουρας, Γρετσίστα, Κανελόπουλος, Πατακιάς, Δαλαμάγκας, Κακούρης, Καούκης, Φεγγερός, Μίχος, τον είπαμε αυτό. Πάλι, πώς είναι. Κόχυλας, Τσίτσου, Χρόνης, Κουτσιανάς, Ξενάκης, Τσιμόγιανης, Φραγκάκης, Δεύτος, Γκόγκος, Θεοδωρακόπουλος, Ζέρβα, Λιάσκος, Αλεβίζου, Λιώσης, Βομπυράκη, Κουκουβίνος, Μαρκόπουλος, Λικούδη και ο Προεδρεύων. Για την ανάδειξη αντιπροέδρου πάλι, υπενθυμίζω, χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς θα προχωρήσουμε σε δεύτερη ψηφοφορία. Θα κάνουμε δεύτερη, θα κάνουμε για την τρίτη, αν υπάρχει θέμα, κύριε Μπατσή. Ναι, και το ίδιο με τον γραμματέα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την καταμέτρηση συνέβη κάτι που δεν συνέβη στην ψηφοφορία του Πρόεδρου. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα του κυρίου Κακούρη χωρίς σταυρό. Τι να το κάνουμε, να το προσμετρήσουμε ή στα άκυρα. Διαφωνεί κανείς να το προσμετρήσουμε υπέρ του κυρίου Κακούρη. Ωραία.
Λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία βγάζει 10 ψήφους υπέρ του κυρίου Κακούρη, 29 λευκά και 2 άκυρα. Βάσει της νομοθεσίας, θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεξήχθη δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο με την πρώτη, δηλαδή 10 ψήφοι υπέρ του κυρίου Κακούρη, 29 λευκά, 2 άκυρα. Προχωρούμε στην τρίτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι εδώ αναδεικνύεται μόνο με τις θετικές ψήφους, όσες είναι ο Αντιπρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη Αντιπροέδρου, ο κύριος Κακούρης αναδεικνύεται με 10 ψήφους υπέρ. Καταμετρήθηκαν επίσης 29 λευκά και 2 άκυρα. Άρα έχουμε τον κύριο Κουβίνο πρόεδρο, τον κύριο Κακούρη αντιπρόεδρο. Προχωράμε στη διανομή ψηφοδελτίων να ψηφίσετε γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάστο. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι να συλλέξουμε. Να συλλέξουμε τους ψήφους για τον γραμματέα. Λίγο ησυχία. Λοιπόν, Χαραλαμπόπουλος. Πατσούρης. Μιλιώνη. Βασιλόπουλος. Γκόνης, Βέργος, Γαλούνης, Κοκονάκης, Κουμαραδιός, Φερεντίνος, Αποστολόπουλος, Μπατσής, Τσακανίκας, Κάβουρας, Γρετσίστα, Κανελόπουλος, Πατακιάς, Κακούρης, Δαλαμάγκας, Καούκης, Φεγγερός, Μίχος, Έλα, πάλι κόχυλα στην αυτό, σάστο. Το βλέπω, συγγνώμη, με συγχωρεί. Κόχυλας, Τσίτσου, Χρόνης, Κουτσιανάς, Ξενάκης, Τσιμόγιαννης, Φραγκάκης, Δεύτος, Γκόγκος, Θεοδωρακόπουλος, Ζέρβα, Λιάσκος, Αλεβίζου, Λιώσης, Βομπυράκη, Κουκουβίνος, Μαρκόπουλος, Λικούδη και ο Προεδρεύων. Ωραία, ξεκινάει η καταμέτρηση για την ανάδειξη γραμματέα. Κύριοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι πάλι το χωρίς σταυρό αλλά με όνομα προσμετράτε στα υπέρ, έτσι όπως κάναμε και στον Αντιπρόεδρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την ανάδειξη του γραμματέα δίνει 9 ψήφους υπέρ του κυρίου Τσακανίκα και 32 λευκά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλήφθηκε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της δεύτερης για την ανάδειξη γραμματέα δίνει 9 ψήφους ξανά υπέρ του κυρίου Τσακανίκα και 32 λευκά. Προχωράμε στην τρίτη ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας αναδεικνύει η γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Τσακανίκα Αθανάσιο με 9 ψήφους, ενώ υπήρξαν 32 λευκά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και καλώ επάνω το νέο Προεδρείο να συνεχίσει τη διαδικασία. Πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίου ο κύριος Δημήτρης Κουκουβίνος, Αντιπρόεδρος ο κύριος Αντώνης Κακούρης και γραμματέας ο κύριος Τσακανίκας Θανάσιος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα για από εμένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή να με εκλέξετε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και εμένα και τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εύχομαι καλή θητεία σε όλους. Θεωρώ ότι είναι δεδομένη η καλή θητεία, γιατί βρισκόμαστε όλοι εδώ για το καλό της πόλης μας. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Προχωράμε τη διαδικασία και πάμε στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Οικονομική Επιτροπή. Παρακαλώ. Ως τακτικά μέλη για την Οικονομική Επιτροπή προτείνουμε τον κύριο Κουμαραδιό, την κυρία Βομπυράκη, τον κύριο Γκόγκο, τον κύριο Βέργο και τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Και για αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Γαλούνη, τον κύριο Γκόνη και την κυρία Ζέρβα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο κύριος Καούκης ποιον προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή? Στην Οικονομική Επιτροπή προτείνουμε τον Βασίλη τον Φαγγερό. Ο κύριος Κάβουρας. Τον κύριο Κάβουρα. Εγώ, γιατί από την Αλληλεία και πόλη. Κύριε Κουτσιανά. Α, όχι, η Λαϊκή Συσπήρωση, συγγνώμη. Εμένα, Τσίτσου.
Η κυρία Τσίτσου. Συγγνώμη, στην αναπληρωματική θέση. Κύριε Κουτσιανά. Εμείς στην Οικονομική Επιτροπή, εγώ ως τακτικό μέλος. Ο κύριος Κουτσιανάς. Κύριε Ξενάκη, εσείς. Εγώ στην Οικονομική Επιτροπή ως αναπληρωματικός. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση της διοίκησης για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη? Όλοι μαζί. Και της αντιπολίτευσης, ομόφωνα, ομόφωνα και οι δύο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, τα νέα μέλη, παρακαλώ λίγο ησυχία, της Οικονομικής Επιτροπής είναι τακτικά ο κύριος Κουμαραδιός, η κυρία Βομπυράκη, ο κύριος Γκόγκος, ο κύριος Βέργος, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ο κύριος Φεγγερός, ο κύριος Κάβουρας και ο κύριος Κουτσιανάς. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο κύριος Γαλούνης, η κυρία Ζέρβα, ο κύριος Γκόνης, η κυρία Τσίτσου και ο κύριος Ξενάκης. Καλή θητεία στην Οικονομική Επιτροπή. Ομόφωνα έχουν εκλεγεί και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Πάμε στην εκλογή. Βεβαίως. Πάμε στην εκλογή της ποιότητας ζωής. Ποιοι προτείνονται από την πλευρά της διοίκησης? Για την ποιότητα ζωής προτείνουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, την κυρία Μιλιώνη, τον κύριο Φερεντίνο, τον κύριο Λιώση και την κυρία Λικούδη. Και για αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Κουμαραδιό και την κυρία Λεβίζου. Μάλιστα. Από την πλευρά της Δημοτικής Ισοπολιτείας, κύριε Καούκη. Τον κύριο Γεώργιο Κανελόπουλο. Κύριε Κάβουρα. Τον κύριο Τσακανίκα, το Σούλη. Ως τακτικά αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Κυρία Τσίτσου. Τον Κόχυλα, τακτικό. Κύριε Κουτσιανά. Εμείς προτείνουμε τον Γιώργο τον Χρόνη ως αναπληρωματικό. Κύριε Ξενάκη. Δεν προτείνουμε. Παρακαλώ. Άλλο ένα αναπληρωματικό, τον κύριο Παντελή Πατακιά. Για τακτικά ομόφωνα όλοι όσοι έχουν προταθεί. Ομόφωνα. Για τα αναπληρωματικά ομόφωνα όσοι έχουν προταθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, η σύνθεση της ποιότητας ζωής είναι τακτικά μέλη ο κύριος Μαρκόπουλος, η κυρία Μιλιώνη, ο κύριος Φερεντίνος, ο κύριος Λιώσης, η κυρία Λικούδη, ο κύριος Κανελόπουλος, ο κύριος Τσακανίκας, ο κύριος Κόχυλας. Αναπληρωματικά ο κύριος Βασιλόπουλος, η κυρία Λεβίζου, ο κύριος Κουμαραδιός, ο κύριος Χρόνης και ο κύριος Πατακιάς. Μάλιστα. Για τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τον νόμο και όπως ορίζει, έχει γίνει κλήρωση. Για τη σειρά τους, όπως έχει αναφερθεί. Λοιπόν, καλή θητεία και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θα ακολουθήσει η εκλογή εκπροσώπων του Δήμου μας στην ΠΕΔΑ. Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν καταθέσει συνδυασμούς με τους υποψηφίους. Μάλιστα. Λοιπόν, από την πλευρά της διοίκησης έχει κατατεθεί ψηφοδέλτιο και είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Ζενέτος, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ο κύριος Βασιλόπουλος και ο κύριος Κουμαραδιός. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί επίσης ψηφοδέλτια από τη Δημοτική Ισοπολιτεία που είναι υποψήφιος ο κύριος Καούκης Χαράλαμπος, ο κύριος Κανελόπουλος Γεώργιος. Από τη Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη, ο κύριος Κάβουρας Κωνσταντίνος. Και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, η υποψήφια είναι η κυρία Τσίτσου Σταυρούλα. Λοιπόν, από την πλευρά της διοίκησης έγινε η ψηφοφορία και εκλέγονται να πάνε στην ΠΕΔΑ ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Κουμαραδίος και ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Νίκος Ζενέτος. Πάμε στη διαδικασία εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Ηλίου στην ΠΕΔΑ και θα μοιραστούν ψηφοδέλτια για να ακολουθήσει ψηφοφορία. Παρακαλώ τη γραμματεία στην έκδοση των ψηφοδελτίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν συλλεγεί τα ψηφοδέλτια, θα γίνει καταμέτρηση και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Για να σας πω τα αποτελέσματα για την εκλογή οργάνων ΠΕΔΑ από την μειοψηφία. Λοιπόν, έλαβαν η Δημοτική Ισοπολιτεία 8 ψηφοδέλτια και έλαβαν ο κύριος Καούκης 8 σταυρούς και ο κύριος Κανελόπουλος 8 σταυρούς. Από την Αλληλέγγυα Πόλη 6 ψηφοδέλτια και έλαβε ο κύριος Κάβουρας 6 σταυρούς. Και από τη Λαϊκή Συσπήρωση 2 ψηφοδέλτια έλαβε η κυρία Τσίτσου 2 σταυρούς. Τώρα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 45 που αφορά στην εκλογή εκπροσώπων ΠΕΔΑ, σας διαβάζω. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Διευκρινίζω δηλαδή ότι διαιρείται ο αριθμός των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός με το 16 που είναι το σύνολο των μελών της μειοψηφίας και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εδρών που είναι το 2. Συνεχίζω στη διευκρίνηση. Δηλαδή, λαμβάνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο η Δημοτική Ισοπολιτεία μία έδρα, λαμβάνει δηλαδή τον αριθμό 1, η Αλληλέγγυα Πόλη λαμβάνει 0,75% και η Λαϊκή Συσπήρωση 0,25%. Συνεχίζω στην εγκύκλιο. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει ως ανωτέρω. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται αναμία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα χρησιμοποίητα υπόλοιπα, αρχίζοντας από τον συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο. Δηλαδή, λαμβάνει μία έδρα η Δημοτική Ισοπολιτεία και μία έδρα λαμβάνει η Αλληλέγγυα Πόλη. Εάν το αχρησιμοποιητό υπόλοιπο περισσότερο συνδυασμών είναι ίσο, διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής και αν δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμηση με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ έχουμε περίπτωση ισοψηφίας στο ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Ισοπολιτείας μεταξύ του κυρίου Καούκη και του κυρίου Κανελόπουλου. Οπότε θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση. Παρετούμε, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα γίνει κλήρωση και θα σας πω για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει κλήρωση. Γιατί, συνεχίζω, οι υπόλοιποι, μισό λεπτό σας διαβάσω και θα φτάσουμε στο διατάφτα. Οι υπόλοιποι κατά σειρά εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν. Άρα γι' αυτό τον λόγο πρέπει να γίνει κλήρωση. Παρακαλώ, δύο χαρτάκια με τα ονόματα του κυρίου. Λοιπόν, άρα εκπρόσωπος στην ΠΕΔ για τη Δημοτική Ισοπολιτεία θα είναι ο κύριος Καούκης και αναπληρωματικός ο κύριος Κανελόπουλος. Και στην περίπτωση του κυρίου Κάβουρα αναπληρωματική θα είναι η κυρία Τσίτσου. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν τους εκπροσώπους στην ΠΕΔ. Έχω διαβάσει από την πλευρά της διοίκησης. Είναι ο κύριος Καούκης με 8 σταυρούς και αναπληρωματικός ο κύριος Κανελόπουλος. Ο κύριος Κάβουρας ως τακτικός με 6 σταυρούς και η κυρία Τσίτσου με 2 σταυρούς ως αναπληρωματική. Ύστερα και από αυτή την ψηφοφορία, η σημερινή συνεδρίαση έχει περαιωθεί. Εύχομαι καλή θητεία σε όλους και καλή δύναμη.